Να πιάσουμε λίγο την απελευθέρωση άγριων πτηνών. Είναι όρνια. Τέσσερα όρνια απελευθερώθηκαν μετά το στάδιο της περίθαλψης, βέβαια, που προηγήθηκε στο οροπέδιο Λασιθίου. Μια αισιόδοξα πλάνα. Σωστά, μια αισιόδοξη εικόνα και από πίσω, από την πρωτοβουλία, κρύβονται άνθρωποι που αγαπούν το περιβάλλον και αγαπούν και την άγρια ζωή. Πάμε στην κυρία Πόπη Μπαξεβάνη, είναι εξωτερική συνεργάτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, να μας πει περισσότερα για αυτά τα τέσσερα όρνια. Την καλησπέρα μας. Πώς είστε? Καλησπέρα και Παναγιώτοπουλε, καλά εσείς? Μια χαρά είμαστε. Προηγήθηκε λοιπόν η περίθαλψη, σωστά, στο σχετικό κέντρο και ακολούθησε αυτή η ευχάριστη εξέλιξη. Ναι, είναι μια συνηθισμένη διαδικασία που κάνουμε κάθε χρόνο. Τα όρνια αυτά έχουν συλλεχθεί την προηγούμενη χρονιά, το προηγούμενο καλοκαίρι από όλη την Κρήτη. Ήταν περισσότερα, το 21 δηλαδή, ήταν περισσότερα από 45 τέτοια ζώα. Πέρασαν από το κέντρο πρώτων βοηθειών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και ακολούθως προωθήθηκαν στην Αθήνα, στο κέντρο περίθαλψης της Άνιμα, όπου παρασχέθηκαν όλες οι ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες που χρειάζονται και παρέμειναν φιλοξενούμενα για τουλάχιστον 6 με 8 μήνες. Κάποια από αυτά δηλαδή έχουν μείνει ήδη 8 μήνες στις εγκαταστάσεις στην Άνιμα στην Αθήνα και επιστρέφουν υγιέστατα να απελευθερωθούν στην Κρήτη. Έχουν μείνει ακόμα 11 πάνω και μέχρι τα μέσα Ιουνίου περίπου θα αφαιθούν και αυτά ελεύθερα. Η επιστροφή... Έχουν προηγηθεί βέβαια και κάποιες άλλες απελευθερώσεις όπως την Δρακόνα των Χανίων το Μάρτι, κάποιες άλλες που έγιναν άτυπα στο Γιούχτα ενώ χωρίς εκδήλωση λόγω και των περιορισμών που είχαμε με τον COVID, οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολύ ανοιχτές εκδηλώσεις. Η επιστροφή στο φυσικό τους περιβάλλον τι σημαίνει πρακτικά? Ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας όσο μπορούσαμε. Και αναφορικά και με τον πληθυσμό τους, έχουμε να κάνουμε με άγρια ζωή, άγρια φύση. Ναι. Ευτυχώς είναι από τα είδη, το συγκεκριμένο πτωματοφάγο είναι από τα είδη που είναι σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά την Κρήτη. Έχουμε το μεγαλύτερο πληθυσμό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί για να πούμε δηλαδή και τα πράγματα με το όνομά τους, ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει καταρρεύσει και μόνο η Κρήτη έχει αυτή τη στιγμή γύρω στα 1.100 άτομα. Τώρα γίνονται προσπάθειες σιγά σιγά να βοηθηθεί μια αποικία στο Μεσολόγγι. Δεν ξέρω αν θυμάστε την περίπτωση του Νέστου το 2012 που δηλητηριάστηκαν μαζικά κάποια η αποικία, η οποία κατέρευσε και εκεί έχουν εξαφανιστεί. Μας τρέχει άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με αυτό δικαστικά, γιατί δεν τα προστατέψαμε όπως έπρεπε. Στην Κρήτη αυτό το είδος ευτυχώς πάει αρκετά καλά. Μάλιστα. Τι να κρατήσουμε? Να κρατήσουμε την ευαισθησία. Ξεκίνησα τον πρόλογό μου ότι πίσω από αυτή την όμορφη δράση, πρωτοβουλία, εξέλιξη, κρύβεται ευαισθησία ανθρώπων. Πόσο ευαισθητοποιημένοι είμαστε ως κοινωνία και σε επίπεδο Κρήτης πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά, πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση? Σίγουρα η ενημέρωση δεν βλάπτει, δεν πειράζει κανέναν. Ναι. Σίγουρα έχει υπάρξει αλλαγή στην οτροπία, γιατί ο κόσμος έχει μάθει πλέον ότι υπάρχουν οι κέντρα περίθαλψης, ότι θα βρουν κάποιον να τους βοηθήσει, ότι κάποιος θα τα φροντίσει αυτά τα ζώα με τις απελευθερώσεις. Αντιλαμβάνονται ότι γίνεται δουλειά. Οι εισαγωγές περισσότερες που έχουμε είναι από εθελοντές και πολίτες από όλη την Κρήτη. Μας τα στέλνουν δηλαδή εδώ. Συζητάμε τώρα ότι τουλάχιστον το μουσείο παίρνει 300 με 400 ζώα κάθε χρόνο. Χώρια αυτά που φεύγουν από τις δασικές υπηρεσίες, από τους ίδιους τους εθελοντές κατευθείαν. Μάλιστα. Που περιθάλπει αρκετός κόσμος και βοηθάει νεοσούς αυτή τη στιγμή που πέφτουν λοιπόν κτλ. Έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση. Σίγουρα θέλουμε πάντα ενημέρωση και πάντα να προσέχουμε τους συγκατοίκους μας σωστά σε αυτό τον πλανήτη. Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια με το καλό να τα ξαναπούμε. Και εύχομαι και σε εσάς καλή συνέχεια με όμορφα θέματα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.